Στην απόκτηση ενός αριστερού μπακ επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων του ΠΑΣ Γιάννενα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι βολιδοσκοπείται ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα της Ισπανίας, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι κινήσεις για την απόκτηση ενός center for με πρώτο στη λίστα τον Γκίρτς Κάρλσονς της Μέταλουργκ Λιέπαγια, διεθνή με την Εθνική Λετωνίας. Για τον ποδοσφαιριστή βρίσκεται σήμερα στη Λετωνία ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, Βαγγέλης Αγγελής, ο οποίος ωστόσο προσπάθησε να θολώσει τα νερά, λέγοντας πως ο ΠΑΣ δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο, αλλά για άλλον Λετωνό ποδοσφαιριστή. Την ίδια στιγμή, στους υποψήφιους μετεγγραφικούς στόχους του ΠΑΣ προστέθηκαν τα ονόματα του κεντρικού αμυντικού Ηλία Κότσκου, που έμεινε ελεύθερος από τη Λάρισα, του επιθετικού Ηλία Κάμπα, που αποτελεί παρελθόν από τον Ηλυσιακό, ενώ τέλος ενδιαφέρον υπάρχει και για την περίπτωση του Ηλία Αναστασάκου, σε περίπτωση που παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ.